Η Βουλγαρία είναι όλο και περισσότερο αντιμέτωπη με τη μεταναστευτική κρίση. Πριν από περίπου 12 χρόνια η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τους παλιότερους στενούς δεσμούς που διατηρούσε με τη Ρωσία. Η Σόφια μάλιστα είναι σκληρός κριτής των δράσεων της Μόσχας στην Ουκρανία. Σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρόσεν Πλεμνέλιεφ, τιμήθηκε με το βραβείο του προσώπου της χρονιάς. Η εκπομπή Global Conversation συνάντησε τον Βούλγαρο πρόεδρο στη Σόφια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Euronews. Αυτό το βραβείο σας δόθηκε για τη συνεισφορά στην ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει την Κριμαία και να παρεμποδίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά ανησυχώ για την συμπεριφορά της Ρωσίας, όχι μόνο στην Ουκρανική κρίση, αλλά και γενικά. Η Ρωσία διατείνεται ότι έχει φιλοδοξίες ως παγκόσμια δύναμη και διαθέτει σφαίρες επιρροής που πρέπει να διατηρούνται. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ λανθασμένη πολιτική που πρέπει να μείνει πίσω στον 19ο αιώνα. Τα έθνη δεν πρέπει να είναι ισχυρά επειδή διαθέτουν στρατεύματα και πυρηνικά όπλα. Στον 21ο αιώνα, τα έθνη θα πρέπει να είναι ισχυρά μέσω της επιτυχίας των πολιτών τους. Προηγούμενοι κάτοχοι του βραβείου ήταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II, οι πρόεδροι της Πολωνίας, της Γεωργίας και της Λιθουανίας, ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν. Πώς αισθάνεστε ως κομμάτι μιας τέτοιας ομάδας? Θέλω να είμαι φίλος με όλους και θέλω να είμαι φίλος με την Ρωσία. Αγαπώ τη μουσική του Τσαϊκόφσκι και την πένα του Ντοστογεύσκι. Αγαπώ την ρωσική κουλτούρα, τον ρωσικό λαό, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όταν το Κρεμλίνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την διεθνή τάξη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον ψυχρό πόλεμο. Η Ρωσία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για τη Βουλγαρία, αλλά δεδομένου του εμπάργου που έχει επιβάλει σε απάντηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο κακό σας έχει κάνει αυτό? Έχουμε σημαντικές απώλειες. Κοιτάξτε την βουλγαρική γεωργία, τον βουλγαρικό τουρισμό. Αλλά η Βουλγαρία αντιστέκεται στις κυρώσεις. Όταν πρέπει να λάβουμε τολμηρές πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την πρόληψη κάποιας μελλοντικής αστάθειας, τότε τα χρήματα δεν είναι ο βασικός παράγοντας. Τι γνώμη έχετε για την ενεργειακή ασφάλεια? Εξαρτώμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το ρωσικό φυσικό αέριο και εργαζόμαστε για εναλλακτικές λύσεις. Το θέμα της ολοκλήρωσης της σύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Έχουμε συμφωνήσει με τους φίλους μας στην Ελλάδα για την έναρξη της σύνδεσης φυσικού αερίου. Μία από τις σημαντικότερες μηχανές, ας το πούμε έτσι, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Το βραβείο με το οποίο σας τίμησε η Ουκρανία δίδεται επίσης για το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών όπως η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Η Βουλγαρία θα δεχόταν μετανάστες όπως προτείνεται από τις ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, συμφωνούμε με μία φόρμουλα για την αναδιανομή των μεταναστών. Και ναι, θα συμβάλλουμε στην κοινή ευρωπαϊκή λύση. Η οργάνωση Human Rights Watch ανέφερε αποθήσεις, βιοπραγίες και κακοποιήσεις κατά ετούν των ασύλου στα σύνορα. Εάν υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, και όχι μόνο από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, οι υπηρεσίες μας θα τις λάβουν σοβαρά υπόψη. Είστε υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Άγκυρας που προβλέπει την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας και την απελευθέρωση της βίζας για την Τουρκία? Δεν μπορείς να εγγυηθείς την ασφάλεια αν χτίζεις κάστρα με μεγάλους τείχους να σε περιβάλλουν και να μην σε ενδιαφέρει τίποτα στον περίγυρό σου. Αυτή είναι μια λανθασμένη στρατηγική. Αλλά οικοδομήσατε ένα φράχτη με αγκαθωτό σύρμα κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Η Βουλγαρία το ύψωσε μόνο εν μέρη, ως ένα είδος προσωρινής περίφραξης. Είναι απλώς κάτι προσωρινό. Τι σημαίνει για εσάς η ένταξη στη ζώνη Σέγγεν με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα προσωρινά μέτρα? Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατασκευή τυχών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών.
Η συνθήκη Σέγγεν είναι το όνειρο των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ώστε να ταξιδεύουν χωρίς όρια. Οι μετανάστες συχνά αποθαρρύνονται από τα εσωτερικά προβλήματα της Βουλγαρίας. Είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν εξακολουθεί να σας κουνά το δάχτυλο για αποτυχίες στο τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Βουλγαρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Αν κοιτάξουμε το κατά κεφαλή να καθάριστο εγχώριο προϊόν πριν από 15 χρόνια, ήταν 27%. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι η φτωχότερη χώρα, αλλά σήμερα έχουμε 47%. Αλλά οι Βούλγαροι μεταναστεύουν. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Φυσικά, κρατάμε στενές σχέσεις με πολλούς από τους πολίτες μας στο εξωτερικό. Η χώρα αναπτύσσεται, εξυγχρονίζεται, είναι αυτό που κάνουμε στην Βουλγαρία. Θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Οι Βούλγαροι και οι άλλοι ανατολικοευρωπαίοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με διαφορετικό κριτήριο στη Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαιρέσεις λαμβάνουν διάφορες μορφές. Η μεταναστευτική κρίση διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Οι δυτικές χώρες λένε ότι είναι δημοκρατικές, αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν με ορισμένες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που δεν είναι διατεθειμένες να δεχτούν τους πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά, αν κοιτάξετε το χρέος και την οικονομική κρίση, τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούσαν να χωριστούν μεταξύ Βορρά και Νότου. Δεν έχει σημασία ποια γλώσσα μιλούν. Η μεγαλύτερη κρίση που θα μπορούσε να μας καταστρέψει είναι η ηθική κρίση, η έλλειψη αλληλεγγύης. Να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Να ξεχάσουμε τα διδάγματα της ιστορίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις κρίσεις, θα συμβουλεύατε την Ουκρανία να συνεχίσει να θέλει την ένταξη? Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η δική σας διαδικασία για τον εξυγχρονισμό, για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τη δημιουργία θεσμών που εξυπηρετούν τους πολίτες, όχι τους ολιγάρχες. Αυτό θα ήθελα για την Ουκρανία. Κάθε επιλογή για τη Βουλγαρία να στραφεί πάλι προς τη Ρωσία ενώ δυναμώνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται. Έχω ζήσει 25 χρόνια στον κομμουνισμό και ξέρω τι σημαίνει να μην είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μόνος ή να είσαι απλώς μια υποδεέστερη χώρα μιας παγκόσμιας δύναμης όπως επί Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θέλω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω η Βουλγαρία να είναι περήφανο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε την ευημερία μας και την ασφάλειά μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη στο Euronews.